Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του ΔΟΠΑΣ και τη συνεργασία του Συλλόγου Μικρασιατών Τιμή Σένεκεν προς τους συμπατριώτες και συμπατριώτησές μας μικρασιατικής καταγωγής. Το 2012 τιμήσαμε τα 90 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή με ένα εκτενές αφιέρωμα λόγου, εικόνας, μουσικής και χορού. Πιστεύαμε ότι οι δύσκολες εποχές τότε, με τα έντονα χαρακτηριστικά διχασμού, απαιτούσαν να παραμένει η γνώση της ιστορίας και η μνήμη ζωντανή. Τα διδάγματα τόσο σημαντικών ιστορικών γεγονότων δεν πρέπει να λησμονούνται, γιατί όταν εξασθενεί η μνήμη, σκοτεινιάζει το μέλλον. Σήμερα, τιμώντας την επέτειο των 100 χρόνων, θα εστιάσουμε στο μετά την καταστροφή. Ο ξεριζωμός από τις πατρίδες της Ανατολής και της προσφυγιάς του 1922 αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα τραγικότερα κεφάλαια της ιστορίας μας που έμελε να σφραγίσει την πορεία του νεότερου ελληνισμού. Οι αγώνες που δόθηκαν, η δύναμη και το μεγαλείο της ψυχής των ανθρώπων εκείνων που βίωσαν τα γεγονότα αποτελούν μια ανεξίτηλη και ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και υπενθύμησης πως ακόμα και μέσα από τις τάχτες μπορεί και πάλι να υπάρξει η δημιουργία, η εξέλιξη και να διατηρηθεί ζωντανή η κληρονομιά του παρελθόντος. Ο Σύλλογος Μικρασιατών ΚΟ για την επέτειο των 100 χρόνων προγραμμάτισε και οργάνωσε σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους του νησιού μας, τους οποίους από τη θέση αυτή ευχαριστούμε και συγχαίρουμε, σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσουν τη μνήμη όλων εκείνων που χάθηκαν ή εξαθλιώθηκαν ως αποτέλεσμα των γεγονότων, αλλά κυρίως για να αναδείξουν την ιστορία τους στην αναγέννηση στις νέες πατρίδες, τις ικανότητες και την ανθεκτικότητά τους. Μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε εδώ μαζί σας απόψε, με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε αγωνία να ακούσουμε τις εισηγήσεις και να... Ναι, γιατί έβαλε το άλλο στο φυτίλι και ο Αλέκος προηγουμένως. Αλέκο, βλέπω καλά που είσαι, να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν πρώην για μας και εσύ και η Μέρη μέσα στην καρδιά μας είστε και είστε πάντα συνάδελφοι και να είστε πάντα καλά, σε Θεός καλά, να συνεχίσετε να δίνετε κομμάτι της ζωής σας ώστε να μείνουν πράγματα πίσω για εμάς τους νεότερους, για αυτούς που δεν γνώρισαν και για αυτούς που γνώρισαν να μπορέσουν να πλουτίσουν τις γνώσεις τους με αυτά τα τόσο σημαντικά που μας παρουσιάζετε. Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο προσωπικά και σε όλα τα μέλη του ΔΣ, όπως πολύ στεμπισμένη συλλογική προσπάθεια. Μπράβο και στον Δήμο που μέσω του ΔΟΠΑΒΙΣ είναι δίπλα σε τις εκδηλώσεις. Πραγματικά, όποτε συνεργαζόμαστε ως Δήμος, ως ΔΟΠΑΒΣ με την ΕΓΕΚΟ, συγκινούμε ιδιαίτερα, γιατί τόσο η Πρόεδρος όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και η ευρύτερη οικογένεια της ΕΓΕ, όλοι οι εθελοντές μας δίνουν πάντα κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι του πολιτισμού να βάζουν την προσωπικότητά τους, την αγάπη τους, το μεράκι τους και μέσα από τις προσωπικότητες τους να δίνουν το κάτι διαφορετικό. Πραγματικά, ξέρω, είμαι σίγουρη ότι κάθε φορά που κάνουμε συνεργασία το αποτέλεσμα εκ των προτέρων ξέρω ότι είναι επιτυχημένο. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις που αφορούν τη μικρασιατική καταστροφή, την εθνική μνήμη για την επέτειο των 100 χρόνων, αδειμονούσα για αυτή την εκδήλωση, γιατί ήξερα ότι είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Και όπως βγήκε μέσα από την εμπειρία μας στις 20 αυτές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στα θερινά Ιπποκράτεια, κρατάω μια κουβέντα από ένα θεατρικό που είδαμε πρόσφατα, όπου έλεγε ότι ο καθένας μας μέσα στον καμβά, στον πίνακα ζωγραφικής, αν έτσι είναι ο κόσμος, η μία βιλονιά πρέπει να είναι δίπλα στην άλλη και όχι πάνω στην άλλη. Έτσι γίνεται ένας πίνακας κεντήματος, ζωγραφικής, μοσαϊκό, έτσι γίνεται και ο κόσμος, έτσι γίνεται και η γνώση, έτσι γίνεται και ο πολιτισμός. Δίπλα-δίπλα λοιπόν, με συνεργασία, μια λέξη που ξεκλειδώνει τα πάντα, έτσι προχωράει ο ΔΟΠΑΒΣ, έτσι προχωράει ο Δήμος, δίνοντας βήμα έκφρασης και δημιουργίας στους συμπατριώτες μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που πάντα είστε δίπλα μας με γόνιμες δημιουργικές προτάσεις και ευελπιστούμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, γιατί ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρόνο, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Είναι για όλο το χρόνο 365 ημέρες που τις χρειαζόμαστε και εμείς και η νεολαία και τα παιδιά μας. Σας περιμένουμε λοιπόν και στις επόμενες εκδηλώσεις και είμαι σίγουρη ότι θα τις αγκαλιάσετε όπως αγκαλιάσατε και τις καλοκαιρινές. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και πάλι συγχαρητήρια, πάντα άξιες, πάντα δημιουργικές, με έμπνευση και φαντασία. Νέες που είχαν έμφυτη μέσα τους τη δύναμη και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τη ζωή με θάρρος παρά τις δυσκολίες. Που διέσωσαν τα παιδιά τους στην καταστροφή και εγκαταστάθηκαν στη Μητροπολιτική Πατρίδα,
Ξεκίνησαν μια νέα ζωή, εργάστηκαν με υπομονή και αξιοπρέπεια, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα. Έργο κολοσιαίο και πολύ δύσκολο. Για την προσωρινή υποδοχή και στέγασή τους, η κυβέρνηση άνοιξε τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τις εκκλησίες, τα θέατρα, τις αποθήκες, κοινόχρηστους χώρους και επέβαλε μέτρα επίταξης κατοικιών. Τα πρώτα χρόνια η κατάσταση για τους περισσότερους πρόσφυγες πανελλαδικά ήταν δραματική. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες και οι ασθένειες θέρμες. Μπορεί να θεωρήθηκαν εξ αρχής ισότιμοι πολίτες, αλλά στην πράξη δεν συνέβαινε το ίδιο, παρέμεναν ξένο σώμα. Ειδικευμένοι τεχνίτες, εργάτες, εργάτριες, υφαντουργοί, ταπιτουργοί, βιομηχανικοί υπάλληλοι μπόρεσαν άμεσα να απασχοληθούν στα εργοστάσια και να αποτελέσουν ανανεωμένο εργατικό δυναμικό. Οι εργοδότες προτιμούσαν το δυναμικό αυτό λόγω χαμηλότερου κόστους, αλλά και για τις νέες τεχνικές που εκείνοι μετέφεραν από τις πατρίδες τους. Εγώ θέλω να συγχαρώ την ΕΓΕ, το παράρτημα αυτό, να δώσω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστήρες μου στην κυρία Πρόεδρο και να τις μεταφέρει και στο ΔΣ και παρούσες, στα μέλη. Είναι παρούσες όλες. Και θέλω να τα μεταφέρετε εσείς. Εντάξει. Και επίσης να πω ότι με ικανοποιεί πάρα πολύ που η ΕΓΕ, το παράδειγμα της ΚΟ, ασχολείται με το θέμα που έχει σαν ιδρυτικό της στοιχείο. Ασχολείται με τη γυναίκα και το κάνει τόσο όμορφα, γιατί πολλές φορές όλοι πλατιάζουμε κάπου. Και σας συγχαίρω που μπορείτε να παραμένετε πιστές σε αυτό που θέλετε να σας χαρακτηρίζει. Και σας ευχαριστώ επίσης που δεν ξεχνάτε τίποτα. Ούτε το παρελθόν, ούτε το παρόν και επίσης στοχεύετε στο μέλλον. Γιατί η γυναίκα έχει τη δυναμική να δημιουργήσει το μέλλον κακά τα ψέματα, αν δεν τα αναγνωρίσει κανείς. Να συγχαρώ το Προεδρείο της ΕΓΕ για την υπέροχη αυτή εκδήλωση. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω, να σταθώ, να εστιάσω σε δύο θέματα. Το ένα είναι για την Νέλη Σουγιουτζόγλου Σεραϊδάρη, η οποία φιλοξενεί το επί σειρά ετών στο σπίτι της οικογένειας Φάκου. Α, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη τύχη για σας και τιμή να έχετε προσωπική επαφή. Εγώ αυτό το έμαθα μετά το θάνατό της, δυστυχώς. Αν το γνώριζα πριν, σίγουρα θα επεδίωγα κάποια συνάντηση μαζί της. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Και βέβαια, αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, το να κάνει αυτή την φωτογράφηση το 1929, φανταστείτε, γυμνή φωτογράφηση στο Παρθενώνα, όταν πριν δύο χρόνια έγινε μία επίδειξη μόδας του Dior και ξεσηκώθηκε, έγινε το «Έλα να δεις». Φανταστείτε λοιπόν πόσο τολμηρή ήταν αυτή η γυναίκα. Φοβερός. Και εδώ στιγμό, να μην κρυβόμαστε. Δεν θα πάρεις αυτόν, διότι είναι από τη Σμύρνη. Ή διότι είναι τουρκομερίτης. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι γεμάτος φορτωμένος στην αρρώστια. Δεν θα πάρεις αυτή, γιατί είναι έτσι. Είναι αλλιώς. Δυστυχώς, θα τα λέμε και αυτά. Τρομερός στιγματισμός κοινωνικός, ο οποίος βέβαια ευτυχώς έχει εξελιχθεί.